σταμάτησε του ρολόγιου τους δείχτες. Δωρική ερμηνεύτρια, με γνήσια λαϊκή φωνή και πάνω απ' όλα άνθρωπος με ήθος και αξιοπρέπεια. Η Ρένα Κουμιώτη αναδείχτηκε από τα πρώτα βήματά της στο τραγούδι, συμμετέχοντας στον Δρόμο, τον εμβληματικό δίσκο του Μίμη Πλέσα, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Σα χελιδονάκι στο μπαλκόνι μου. Ο σπουδαίος στιχουργός ήταν ο άνθρωπος που της άνοιξε την πόρτα για το ξεκίνημα μιας σημαντικής μουσικής διαδρομής. Η Κουμιώτη ήταν δημιούργημα δικό μου. Ο Λοΐζος την είχε γνωρίσει και μου είπε να τη βοηθήσουμε. Της έδωσα αμέσως τραγούδια και ανταποκρίθηκε πλήρως. Έγινε μια πολύ καλή τραγουδίστρια, είχε μια πολύ καλή φωνή και ήταν και φτωχιά πολύ. Αυτοί ήταν οι λόγοι που με οδήγησαν να την βοηθήσω. Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη. Η σημαντική ερμηνεύτρια που άφησε την τελευταία της πνοή στα 82 της χρόνια είχε γεννηθεί στη Νέα Ιωνία από πρόσφυγες γονείς και μεγάλωσε στην Κοκκινιά με στερήσεις αλλά πολύ αγάπη, όπως έλεγε η ίδια. Ξεκίνησαμε μαζί το 1968 στην Πουάτα Παραμιά στην Πλάκα. Δουλεύαμε για 10 δραγμές ημέρα και είχα εντυπωσιαστεί από τη φωνή της Ρένας. Ήτανε λαϊκή, καθαρή, δωρική, ήταν καταπληκτική τραγουδίστρια. Δοτικός χαρακτήρας, με γέλιο, με χαρά πάντα. Το λέγαν Άγια Κυριακή, εκείνο το χαϊκή. Μέσα από τα τραγούδια που ερμήνευσε, αλλά και τις εμφανίσεις της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική μουσική. Στο βαθύ φίλη σου να πνιγώ.